Η βιομηχανία ενοχών στου νέου γονεί. Μια κατάσταση που, αν δεν σου συμβεί, δύσκολα μπορεί να καταλάβει τι είναι. Πού οφείλεται όμω και πώ μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Είμαι ο Σταύρο Διοσκουρίδη και ακούτε το Explainer, το podcast του Music 247. Κάντε γραφή για να μα βρίσκετε στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Στο σημερινό επεισόδιο είναι μια εκλεκτή καλεσμένη, γιατί η Μανίνα Ντάνου, δημοσιογράφο και φίλη, είναι στην ουσία ο άνθρωπο ή γυναίκα στην οποία οφείλεται και η ραδιοφωνική μου καριέρα, μπορεί να πει κανεί, εξαιτία και μια ενό θέματο που είχε γίνει πριν από 15 χρόνια. Βρήκα τότε μια ραδιοφωνική στέγη, με είδανε, με μαζέψανε. Δηλαδή, κανονικά πρέπει να σε μνημονεύω, Μανίνα. σω και να παίρνω κάποια ποσοστά θα έπρεπε, αλλά εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φιλήμαστε. Ίσως θα, πρέπει να συμνημονεύω συνέχεια στο παιδί μου που έχει να πιάτο να τρώει φαΐ εξαιτία σου. <laughs> <laughs> ε, επειδή ε, έχει τοποθετηθεί πάρα πολλέ φορέ για την γονεϊκότητα, είτε και με θέματα που έχει κάνει ε, στα με μέσα που εργάζεσαι, είτε και με, στο Facebook, Είναι ένα θέμα. Σκέφτηκα ότι μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση η οποία με απασχολεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μπορώ να, να πει κανεί, από τη στιγμή που έμεινε έγκυο σύντροφό μου και, Πηγαίνει μέχρι σήμερα Και θα σήμερα. συνεχίσει να σε απασχολεί για πολλά χρόνια ακόμα. Μάλλον. Είναι κάτι που το ονομάζω, δεν ξέρω αν υπάρχει σαν έννοια ή το έχω φτιάξει εγώ. Βιομηχανία ενοχών στου νέου γονεί. Υπάρχει πάντω και σαν έννοια. Υπάρχει και σαν, σαν όρο, δηλαδή, τον έχω διαβάσει κιόλα. Δηλαδή υπάρχει. ότι ο τρόπο που μεγαλώνει το παιδί σου mm. στην ουσία ε, βρίσκει συνέχεια διάφορα. Όχι διάφορου ανθρώπους να σου δείχνουν με το δάχτυλο, είτε πραγματικού είτε μέσα από την υπερπληροφόρηση που υπάρχει πια στο, για τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μα. Είναι, είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Θα προσπαθήσουμε να το υιοθετήσουμε λίγο. Αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον στο τέλο, όταν θα τελειώσει, αν θα νιώσουμε εμεί καλύτερα, βασικά <laughs> <laughs> που κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Ή νομίζω, αν... εγώ την κάνω κάθε φορά και με την ψυχολόγο μου για να νιώθω καλύτερα στο τέλο τη συνεδρία. Κοίτα, εντάξει, εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα με, τη... με τις τύψει και τι ενοχέ, ε... τη βιομηχανία μάλλον, όπω λέτε, γιατί υπάρχει όντω, ρε παιδί μου, υπάρχει λόγω υπερπληροφόρηση νομίζω. Δηλαδή, νομίζω και παλιότερα υπήρχε η τάση των ανθρώπων να κρίνουν του άλλου και μονίμω Καλά, ναι, πάντα. Τους... Το κουτσομπολιό το λεγόμενο, ναι. Απλώ ήταν σε πιο μικρή κλίμακα, δηλαδή. Στη γειτονιά, ήταν στην ευρύτερη οικογένεια. Κάποιο τα έλεγε, αυτή το παιδί τη το βγάζει χωρί κάλτσε. Δηλαδή υπήρχε ναι. πάντα αυτό το πράγμα. Απλά τώρα είναι σε μια τεράστια, σε ένα εύρο, α πούμε, που δεν είναι. Είναι μη ανεκτό από ένα σημείο και μετά. Μου φαίνεται βέβαια πάρα πολύ αστείο αυτό. Σκεφτόμουν προχθέ που μου είπε για το θέμα, ότι λε και χρειάζεται να υπάρχει αυτό ο μηχανισμό, σαν το να είσαι γονιό από, από μόνο του δεν είναι, α πούμε. Τρομερά. Ε, ε, επίρεπ, δεν γίνεσαι τρομερά επιρρεπή στι ενοχέ, έτσι ναι. κι αλλιώ. Ναι. Δηλαδή και χωρί να μην σου μιλήσει κανένα. Με, Με το που γεννιέται ένα παιδί. Αν έχει μια ελάχιστη συνέστηση και ενσυναίσθηση, εν πάση αρχίζει και αναρωτιέσαι αν τα κάνει καλά. Μήπω θα έπρεπε να κάνει κάτι άλλο. Δεν ξέρει και τι κάνει. Αν είναι και το πρώτο σου παιδί, ακόμα χειρότερο. χειρότερα. Κλαίει, γιατί, γιατί κλαίει. Γιατί, Μήπω φταίω εγώ. <laughs> ναι. Μήπω το πείραξε κάτι που είπα. Είναι τριών ημερών το παιδί εντωμεταξύ. Ναι, ναι. Ε, οπότε έτσι κι αλλιώ μου φαίνεται εντελώ μη απαραίτητο. Ε, δηλαδή έχω πάρα πολλέ ανοχέ και από μόνη μου. Τώρα, ε, Νομίζω πλέον είναι πιο έντονο και γιατί υπάρχει αυτή η υπερπληροφόρηση και όλο αυτό που είπαμε, αλλά νομίζω ότι και εμεί οι ίδιοι είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι ω προ το γονεϊκό ρόλο. Ναι. Από ότι ήταν οι γονεί μα, α πούμε. Εντάξει, προφανώ εξελικτικά, άμα το δει, κάθε γενιά δεν θέλω να θίξω του παλιότερου, αλλά είναι, και είναι πιο έξυπνοι αναγκαστικά γιατί έχει μεγαλύτερη πληροφορία από του παλιότερου και υποτίθεται είναι και καλύτεροι γονεί. Καλύτερη μάθει... με τώρα δεν θέλω να το πω, αλλά ότι. Αλλάζει τέλο πάντων το γονεϊκό μοντέλο, μπορεί να πει κανεί. Έχει μάθει και από τα λάθη τη προηγούμενη γενιά, τα έχει ζήσει στο πετσί τη, οπότε κάπω καταλαβαίνει. Τώρα, αν είναι καλύτερη ή χειρότερη, θα με επιτρέψει να είμαι. Ξέρει. Ναι, δεν ξέρω γιατί το βάλει το καλύτερη. Όχι, υπάρχει. Υπάρχει σαν έννοια. Υπάρχει σαν έννοια ότι είμαστε πια ξέρουμε, πηγαίνουμε σε ειδικού, ασχολούμαστε. Και σε ένα βαθμό ισχύει, έτσι. Η αρθογραφία πια που έχει πρόσβαση. Δηλαδή, δεν είναι απλά ότι βύχη, τι κάνω δεν ξέρω εγώ, τα κακά του είναι μαύρα, τι κάνω και τα λοιπά και τα λοιπά που <laughs> <laughs> εντάξει ήταν προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι <laughs> της πρώτη πρώτης διάρκεια. αλλά πλέον ότι υπάρχει πλέον αρθογραφία και για πράγματα τα οποία δεν περιμένεις ποτέ θα διαβάσει. δηλαδή ότι αν θα πρέπει να του λες μπράβο Φεριπίν Mm. Γιατί δεν πρέπει να του λέμε μπράβο, γιατί κάποιοι θα γεννεί στην Αμερική, μεγαλώνουν τα παιδιά του, χωρί να <laughs> του λένε μπράβο. <laughs> ε, τι γίνεται ναι, ναι. με το πού πρέπει να κοιμάται, πότε πρέπει να πάει στο δωμάτιό του. Ή, ή από την άλλη ότι ξέρει όλα αυτά που λένε για το πότε πρέπει να πάει στο δωμάτιό του είναι μπουρδε. Το παιδί όσο θέλει θα κοιμάται μαζί με του γονεί του και όταν αποφασίσει μόνο μόνο <laughs> του στα 18 για μένα. Θα να φύγει. <laughs> <laughs> θα φύγει από το κρεβάτι <laughs> με του γονεί. Θα πάει, πάει πανεπιστήμιο. Με τους... Μετά υπάρχει μια τρομακτική ανάλυση όσον αφορά και το κοινωνικο-πολιτικό σκέλος δηλαδή του το πως μεγαλώνεις το, το παιδί σου mm -hmm. δηλαδή αν τέλος πάντων όλη αυτή η πληροφορία μας οδηγεί τώρα βάζω λέω πράγματα ναι, ναι, ναι. που έρχονται μας οδηγεί ξέρεις, ότι κάνουμε τα παιδιά μας καπιταλιστές από την κούνια είναι και αυτό διότι η δηλαδή, ατομικότητα και... προωθείται πλέον από, στα νεογνά και δεν είναι κάτι που θα το αποφασίσει πάλι το 18 του. Ξέρει τη μαμά, αποφάσισα να γίνω καπιταλιστή. Ναι, εγώ κοινωνιστή. νομίζω ότι αυτό το κομμάτι τη ατομικότητα πάντω παίζει πολύ ρόλο και στο πρόβλημα που έχουμε ω γονεί πλέον. Καταρχά, θεωρούμε ότι όλα έχουν να κάνουν με εμά. Ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή, άκουγα την άλλη φορά έναν ψυχολόγο ρίλ, ατελείωτα ρίλ. Ναι, τώρα, Άμα δει ένα, μετά social, ναι, ναι. θα δει 6 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν μπορώ να σταματήσω να βλέπω όχι μόνο για παιδιά, ψυχολόγους και τα λοιπά. Ο οποίος βέβαια εντάξει, σωστά έλεγε ότι εκείνος βέβαια μιλούσε για τους γονείς που κυρίως που έχουν παιδιά με σύνδρομα, ΔΕΠ ή κάποια disability τέλο πάντων, ότι έχετε χάσει λίγο το νόημα, είναι η πρώτη γενιά γονιών που έχει τόσε πολλέ ενοχές και ξεκινάει από το γεγονό ότι θεωρείτε ότι τα πάντα εξαρτώνται από εσά. Ναι. Δηλαδή ότι το παιδί είναι μια λευκή σελίδα, actual όμω μια λευκή σελίδα, την οποία μπορεί να σχεδιάσει εσύ κατ' όπω θε. Ναι. Ε, το οποίο μέσα μέχρι... Τεράστια συζήτηση με το λευκή σελίδα. Τεράστια συζήτηση. Αν Αυτό υποστηρίζει. Υπάρχουν βασισμένος... σχολέ αν, αν είναι λευκή σελίδα. Βασισμένο ενώ σε, σε έρευνε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 400 ψυχολογικά χαρακτηριστικά με τα οποία γεννιέται ένα παιδί και Μέχρι. τα οποία θα αναπτυχθούν στην πορεία τη ζωή του με την ορίμανση ρε, παιδί. και τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με, με τη συμπεριφορά σου. Είναι ένα μοσαϊκό γενετικό προφανώ τη ευρύτερη οικογένεια από την οποία προέρχεται το παιδί, αλλά είναι γενετικό πάντω, δεν διαμορφώνεται. Ειδικά για τα... υπάρχουν γονεί που κατηγορούν τον εαυτό του που το παιδί του έχει δέπει ναι. ή που έχει ξέρω ένα άλλο σύνδρομο. Και αυτό που λέει αυτό και μου ακούστηκε έτσι, χωρί να έχω κάποια γνώση, είναι ότι δεν είστε ο σχεδιαστή του παιδιού. Είστε αυτό αυτό το λέει ο Σέπερντ, είσαι ο βοσκό. Δηλαδή ο βοσκό δεν θα σχεδιάσει τα πρόβατα. Μπορεί όμω να του προφ... προσφέρει, προσφέρει ένα καλό περιβάλλον, να τρώνε καλά, να μεγαλώνουν σωστά, να είναι προστατευμένα. Δεν μπορεί όμω να τα κάνει σκύλο, το πρόβατο να το κάνει σκύλο. Δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Και γι' αυτό οι γονεί έρχονται με τόσε ενοχέ, γιατί νιώθουν ότι και τα καλά και τα κακά. Εξαρτώνται αποκλειστικά από τους ίδιους. Εντάξει, νομίζω και αυτό έχει και κάτι άλλο που λένε πολλοί είναι ότι η προηγούμενη γενιά, ας πούμε, οι Boomers και οι. Ποια ήταν η προηγούμενη γενιά, οι ήταν οι συντονιστέ. Στην Generation 6 είμαι εγώ. Boomers τέλος πάντων, επειδή για διάφορου λόγου. Υπήρχε πολύ ότι ο μπαμπά δουλεύει, όλα αυτά τα στερεότυπα. Η μαμά είναι σπίτι, αλλά υπήρχε και μια μεγάλη συσσόρευση πλούτου. Ότι ο μπαμπά δουλεύει, αν σου παρέχει, αλλά δεν θα είναι κοντά σου. Ότι οι millennials, για αυτού του λόγου, επειδή δεν είχαν ε, πολλά πρότυπα να χειριστούν και νιώθαν ότι είναι πολύ μόνοι του σε αυτόν τον κόσμο και χωρί γονεί που δουλεύουν συνέχεια, πήγανε πολύ στου ψυχολόγου. Οπότε, επειδή πήγαν στου ψυχολόγου, αρχίσαμε και σκεφτόμαστε ότι πρέπει να δούμε το παιδί που θα κάνουμε ω άνθρωπο πρώτα και μετά να δούμε τα υλικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η πρόσβαση στα υλικά με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και τι κρίσει και όλα αυτά ε, δεν ήταν όπω και στη γενιά του πολέμου ή στι περισσοτερε περισσότερε. Οπότε κάπω ήταν λιμένο αυτό, mm -hmm. Ή ήταν λιμένο για ένα κομμάτι του πληθυσμού, μιλάμε για άλλου. Πάντω εγώ αν... Και αρχίζουμε και τώρα και μα νοιάζει από την ώρα που θα γεννηθεί ότι πώ αισθάνεται. Πώ Πώς νιώθει. <laughs> και νομίζουμε, όπω είπε, ότι έτσι θα γλιτώσουμε του ψυχολόγου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα να γλιτώσουμε του ψυχολόγου. Τα παιδιά μα λένε δηλαδή, ναι. να γλιτώσουν του ψυχολόγου για άλλου λόγου, για διαφορετικού λόγου. Ε, ε, ακόμη και σήμερα πάντως, για να λέμε την αλήθεια, έξω από τη δική μας φούσκα ίσως, Ανάλογες, δηλαδή, ανάλογα μεγαλώματα μαι. με παλιότερα υπάρχουν. Δηλαδή, ο παπά δεν ασχολείται γιατί βγάζει λεφτά και φέρνει τα λεφτά στο σπίτι, δεν χρειάζεται να ασχολείται με τα παιδιά, δεν υπάρχει λόγο. Η μαμά είναι η, κυρία κυρίαρχη φροντίστρια, εν πάση περιπτώσει, και πρέπει να. Και νομίζω ότι αυτό το σκεφτόμαστε. Και σκεφτό... πολλοί άνθρωποι είναι και που αναγκάζονται, και να το κάνουν Άρα, επειδή νοήτε, το θέλουν. Και τώρα που αναγκάζονται να δουλεύουν και οι δύο. Και τα παιχνίδια, α πούμε, τα πάντα ήταν και ένα. Δηλαδή, το... αυτό που έλειπε από το σπίτι, αυτή που έλειπε από το σπίτι, για να αναπληρώσει το χρόνο, mm. έφερε τα τρομερά παιχνίδια, ναι, ναι, μπα και κερδίσει. Ναι. ναι, κακό μάθαινε λίγο. Εντάξει, ισχύει νομίζω ακόμα, αλλά απλά ισχύει και από του δύο γονεί τώρα πια. Ναι, ναι. Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι ενοχέ υπάρχουν σε όλου του γονεί ακόμα και είναι πολύ έντονε, αλλά είναι διαφορετικέ σε κάθε ναι. κατηγορία. Δηλαδή, ε, με ρώτησε, ξέρω εγώ, ρωτήσεις, εσύ επειδή αποφάσισε να μεγαλώσει το παιδί. Μόνη στο παιδί. Μόνη σου, φαντάζομαι και εσύ, α πούμε, σε βάρη να είναι. Ναι, ε, θα θα ένιωσε να ψιθυρίζεται καλά αυτή μόνη τη στο μεγαλό λεπτό. Ψιθυρίζεται πολύ και αν κάτι να διαβάσει κιόλα και αρχίσει να ασχοληθεί με αυτά τα 500.000 site που λε και τέτοια, θα διαβάσει και κάτι ανάλογο και από προοδευτικού και από μη προοδευτικού. Ανάλογα. Σε ποια σελίδα θα πέσει. Ε, Απλώ ξέρει, νομίζω ότι ο καθένα μα έχει κάποιε αντιστάσει. Δηλαδή, ε, εγώ δεν είμαι η μαμά που θα νιώσω ενοχέ που δουλεύω. Ναι. Υπάρχουν όμω ακόμα γυναίκε που νιώθουν ενοχέ που δουλεύουν. Ότι ναι, ναι. δεν θα έπρεπε να κάθομαι στο σπίτι να μεγαλώνω τα παιδιά μου. Εγώ δεν έχω αυτέ τι ενοχέ. Δεν τι έχω γιατί ξέρω πια και ξέρουν και οι ψυχολόγοι πια ότι η καλή μαμά είναι η εργαζόμενη μαμά. Η μαμά δηλαδή που δεν είναι μόνο μαμά. Ναι. Που, που έχει και, που άλλες, και τη ζωή της Που έχει και τη ζωή τη γιατί αυτό είναι κάτι που δίνει και ω πρότυπο στο παιδί. Να είναι μια αυτόνομη προσωπικότητα που να μην εξαρτάται από κάποιον άλλον κτλ άλλε ενοχέ. Ο καθένα μα ξέρει, βαραίνεται από αυτό που εκείνο πιο πολύ φοβάται για τον εαυτό του ότι δεν το, το κατέχει τόσο. Κοίτα, η αλήθεια είναι πάντω και το 60 και 70% τη βιομηχανία των ενοχών έχει και ένα στόχο το κέρδο. Εννοείται. Εντάξει, δηλαδή δεν γίνεται γιατί. Εννοείται. Δηλαδή προφανώ γι' αυτό στα πολλά site που υπάρχουν, στην πολλή πληροφορία που ψάχνουμε, στο τέλο κάτι σου πουλάει. Κάτι σου πουλάει, σου κάτι πουλάει. Κάτι θα, πάρεις, θα πάρει ένα μπιχλιμπίδι, θα πάρει μια κρέμα, κάτι θα αγοράσει. Και το σου το πουλάει τόσο. και το ίδιο το site. Ναι. Το να μπαίνει στο site και να διαβάζει συνεχώ, να εξαρτάσεις δηλαδή από μια μόνιμη συμβουλευτική τέτοιου τύπου, η οποία. Να ξεκαθαρίσουμε ότι καλό είναι να υπάρχει ενώ στου γονεί και καλό είναι που αυτή η γενιά αποφάσισε να το δει λίγο πιο σοβαρά και να μην είναι σαν του γονεί μα. που λένε εντάξει, μου δεν πειράζει τώρα. Ναι. Από το καπνίζουμε μέσα στο δωμάτιό του, παφαπούφα, μέχρι το τα παρατάμε σε ένα αυτοκίνητο παιδιά και τρώμε. Λάει, τα αφήνω να πλακώνται μεταξύ του, να βγάζουν τα μάτια του, παιδιά είναι θα τα βρούνε κτλ. Είναι ωραίο που μπήκαμε και σε μια φάση κάπω να το σκεφτόμαστε διπλά και να έχουμε μια ενσυναίσθηση. Γιατί η αλήθεια είναι, δεν Σταυρό, ότι. Από μόνο του ο ρόλο, φέρει ένα βάρο, δηλαδή ναι, θα καθορίσει ένα παιδί. Μπορεί να μην το καθορίσει στο επίπεδο που λέει αυτό, ε, ότι αν θα έχει δέπει ή όχι, αλλά αν θα γίνει ένα λειτουργικό χαρούμενο άνθρωπο ή ένα συμπλεγματικό ε, unloved παιδί το οποίο α πούμε είναι πάνω σου. Ναι. Και αυτό, αν έχει τη στοιχειώδη ενσυναίσθηση θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μην το αντιμετωπίζει ελαφρά. Αλλά από το να μην το αντιμετωπίζει ελαφρά και να παίρνει μια σωστή καθοδήγηση μέχρι το να παθαίνει κρίση πανικού κάθε φορά που διαβάζει τα 6 εκατομμύρια βλακίε που γράφει. Έχει μια απόσταση. Πέφτει θύμα. Είναι παντού. Εντάξει, υπάρχει και τρομακτική βιβλιογραφία πια, δηλαδή είναι οι εκδόσει πάρα πολλέ που βγαίνουν. Δηλαδή, παλιά οι Αμερικάνοι είχαν ένα βιβλίο μέχρι το 70. Ένα βιβλίο είχε βγει που ήταν η παιδιατρική που, για το σπίτι, κάπω έτσι. Και mm. εκεί είχε οτιδήποτε να ξέρει, α πούμε, μέχρι να πάει στο σχολείο παραπάνω. Και δεν έπρεπε και να διαλέξει. Τώρα, πώ μεγαλώνουν τα παιδιά του οι δανείοι, πώ μεγαλώνουν τα παιδιά του οι ηθαγενεί. Τι <συσχε> τα λάθη το γονιό που πρέπει να επαναλάβει. <συσχε> το Μοντεσόρι για το σπίτι. Μοντεσόρι για το αυτοκίνητο. Μοντεσόρι για, <συσχε> για το, Ότι όλα πρέπει να είναι κοντά, όλα πρέπει να είναι ψηλά. Κάτι το Μοντεσόρι, εντάξει, γιατί τι δυοδιαβάζει και λε: τι φοβερό πράγμα είναι αυτό το παιδί μου. Και εγώ, γιατί να μην θέλω να είναι με τη φύση αυτά, mm. να είναι αυτόνομο, να μάθει να μαγειρεύει αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, εγώ, γιατί να μην το θέλω και αυτό. Δηλαδή, βάλει φωτιά στην κουζίνα, είναι, Και καταλήγει <συστά> ότι πρέπει <συστά> να έχει 7 <συστά> ανθρώπου να δουλεύουν για σένα, την ώρα Δηλαδή, κάθε μέρα για να φτιάξει το Μοντεσόρι, είναι ότι πρέπει να φτιάχνει το δωμάτιο όπω ήταν. Να διαλύεται όλο το δωμάτιο μέσα στην ημέρα και εσύ μετά το άλλο πρωί όταν ξυπνήσει το παιδί. Γιατί τα παιδιά είναι φαν τη τάξη για κάποιο λόγο. Uh -huh. Πρέπει να λέτε, το, όλα στη θέση του. <losers> και γιατί να μην τα βάλει το παιδί μόνο του στη θέση του. Γιατί προφανώ σε στη... Στη... μια. Μέσα... αν θε. μέχρι τα 2-2,5 δεν θα έχει μάθει να τα βάζει Μέχρι τα 2-2,5 όχι. Με μετά... ναι, Γενικά όλα αυτά τα μοντεσόρι. Ναι. Πάντω για να λέμε και την αλήθεια, τώρα δεν ξέρω πώ ακριβώ να το διατυπώσω. Αυτά και αν είναι. Δηλαδή υποτίθεται ότι είναι μια προοδευτική φάση. Φουλ καπιταλιστική φάση ναι. ταυτόχρονα. Δηλαδή, πρέπει να έχει ευθύνη. Σταν Γιώργη έχει γράψει ένα άρθρο. <στά> τελικά <στά> το Μοντεσόρι είναι. Θέλει να κάνει τον κόσμο καλύτερο μέσα από τα παιδιά μα, αλλά απευθύνεται μόνο σε πλούσιου. Ήταν <στά> ξεκάθαρο δηλαδή πώ το έχει γράψει. Και η αλήθεια είναι και στην πράξη τώρα όλα αυτά σε πλούσιου. Σε μια μέση τάξη και πάνω. Ε, νο, ναι. Δεν νομίζω το ότι η γυναίκα που κάνει τέσσερι δουλειέ έχει πέντε παιδιά, ο άντρα τη, α πούμε. Έχει την πολυτέλεια, ρε παιδί μου, να μπει σε αυτή τη διαδικασία και δεν ξέρω τελικά αν στο τέλος της μέρας όλη αυτή η πληροφορία και όλη αυτή η ενασχόληση γιατί να πω κάπου εδώ ότι μιλάμε πάρα πολύ για τα παιδιά μα. Πάρα πολύ. Υπερβολικά. Και σε σημείο. Που, και σε σημείο που, δηλαδή, δηλαδή Καταρχά, δεν έχω κάνει μια ερώτηση από αυτέ που έχουμε πει και μιλάμε τόση ώρα. <laughs> <laughs> Χωρί να είμαστε το τέτοιο. Μιλάμε πολύ σε σημείο που άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά να κουράζονται και από την παρέα μα. Εγώ κουράζομαι και εγώ που ναι. έχω. Ε, αρχίζουμε και κουραζόμαστε και εμεί πια. Δηλαδή, γιατί όταν το παιδί δεν αλλάξει και φάση, δηλαδή όταν θα πάει στο δημοτικό, τώρα είναι στο βρεφονιπιακο mm -hmm. τώρα στο βρεφονιπιακό δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ναι. Τα, περάσαμε. Το, ναι, ναι. Το, το, τα έχω πει όλα. Αλλά στο δημοτικό πιστεύω θα έχεις να λέω τα καινούργια. Έχεις και καινούργια, ναι. Και το καινούργιο state. Mm. αρχίζω και φορτώνω με πληροφορίες πάνω σε αυτό. Κοίτα, υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα. Νομίζω. Είναι βασικό ότι η βιομηχανία έχουν βασίζεται πάρα πολύ ότι πλέον κυριαρχεί το ένα παιδί. Σε κάθε οικογένεια, ένα, mm -hmm. ένα παιδί. Οπότε έχει ένα το οποίο συγκεντρώνει την προσοχή σου. Πέφτει πολύ βασικό. Ναι. Δεύτερο, ότι υπάρχουν τα social media. Όπου βλέπει συνέχεια άλλου χαρούμενου γονεί να κάνουν χαρούμενα πράγματα. Καθόλου με... χαρούμενοι μπορεί να μην είναι στην πραγματικότητα, ναι, δι... να το πούμε κάπου. Είναι εφάλι, αυτό Δηλαδή, εγώ έχω διάφορου φίλου που μου λένε: Πώ πω σημερα με έπληξε το παιδί, δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω φτάσει μέχρι εδώ και βλέπω φωτογραφία στο social. Με του βγικούλι, κλπ. πει τι να βάλει. Ότι. έχουμε περάσει άσχημα. Αλλά οκ. Γίνεται και αυτό. Βλέπει πολύ social τι κάνουν οι άλλοι. Υπάρχουν και όλοι αυτοί οι ειδικοί στο social. Και το νούμερο 3 είναι οι άλλοι γονεί που νομίζω Οι άλλοι γονεί είναι κάτι διαχρονικό. Είναι κάτι δεν διαχρονικό. Το αλλά δεν ξέρω αν οι γονεί μα μιλάγανε για μα τόσο πολύ. Δηλαδή, πιστεύει ότι κάθονταν οι γονεί μα εκεί στα μπουζούκια που πηγαίνανε και μα κοιμίζανε στην διπλάνη καρέκλα. Το παιδί εχθέ ήρθε λίγο στεναχωρημένο από το σχολείο, δεν ξέρω τι έχει, μήπω του κάνουν μπούλ. Είναι λίγο πεσμένο, Ναι. Δεν νομίζω να έγινε όταν μια τέτοια συζήτηση. Ναι. Δεν λέω ότι ήταν καλό απαραίτητο ότι δεν γινόταν, αλλά και αυτή η υπερβολή. Και το λέω εγώ τώρα που όπως είπες και εσύ έχεις γράψει, έχεις ασχοληθεί, έχεις κάνει συζητήσεις για τη γονεϊκότητα. Ε, δεν ξέρω αν κάνει καλό. Εγώ το βλέπω στις διακοπές όπου πάω σε, σε, ένα μέρος που είμαστε πάρα πολλά χρόνια όλοι εκεί. Έχουμε μεγαλώσει μαζί και τώρα μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά, μουσες, παιδιά ναι. Δεν αντέχω <laughs> μερικές φορές το πόσο μιλάνε όλοι για τα παιδιά. Ναι. Με έναν τρόπο και των άλλων τα παιδιά επίσης. Γιατί μου κάνει και αυτή την ερώτηση αν κρίνουμε άλλου γονεί. εντάξει το ε... είναι το Σαβουάρ Βίρντ που διάβασα σε ένα το νέο Σαβουάρ Βίρντ, ναι. λέει ότι, πρέ, ότι πρέπει να σταματήσει να κριτικάρει Εγώ έχω κριτικάρει πολλοί άλλου γονεί. Εννοεί ε, από μέσα σου ή από έξω σου. Και από μέσα μου και σε κουτσοπολιό. Ναι. Δηλαδή το παραδέχομαι. Ναι. Όταν το διάβασα, μου μπήκε στο κεφάλι μέσα και έσαι. Έχω ε, 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 να το περιορίζω. Mm. Δηλαδή να μην με απασχολεί. Δηλαδή, να σκέφτομαι, ναι, παιδί μου ότι ο καθένα τραβάει το δικό του κανάλι και 네, εσύ εμφανίζει εκεί να πει τι μια τη θεωρία που έχει διαβάσει. δηλαδή, σου, σου και μια ιστορία ότι ένα φίλο μου μόλι γεννήθηκε το παιδί του, άρχισε εγώ να τον πυροβολάω. Ότι πρέπει αυτό, αυτό, άμα κοιμάται, άμα ζεσταίνεται, μπορεί να λέω, θερμοκρασία του δωματίου, αυτό. Δηλαδή, και, μου μου ρε φίλε, στα μάτια μου λένε, πάει κακό το παιδί στο σπίτι μου λέει. και του λέω και εγώ που τα ξέρω όλα αυτά, κάπου να τα πω. Πώ θα τα πω αυτά εγώ. εκεί κατέληξα δηλαδή. Νομίζω ότι η πληροφορία για το παιδί που την έχει συσσωρευμένη και που δεν την ήξερε πριν και ξαφνικά είναι και μια αποκάλυψη για σένα. Έχει την ανάγκη να τη μεταφέρει με τον τρόπο που θε ναι. να μεταφέρει τα παλιά ρούχα, τι ναι, κούνιε ναι. που σου έχουν γεμίσει στο σπίτι και δεν σου κάνουν πια για το παιδί, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να τα βγάλει από μέσα. να βγάλει από μέσα σου μαζί με τα. Είμαι σε άλλη φάση τώρα. Θέλω να την ξεχάσω αυτή την πληροφορία. Θέλω να τη μεταδώσω. Καταρχά, νιώθει πάρα πολύ σοφό που τα έχει ας πούμε, τα, κατέχει κατέχεις αυτά τα θέματα ε, και νομίζω ότι ε, ακριβώς επειδή γίνεται πολύ κουβέντα και υπάρχει πεδίο να, να, να συζητιούνται αυτά αναγκαστικά θέλοντας και εμείς χωρίς δηλαδή να έχεις τη διάθεση να κρίνεις απαραίτητα κάποιον εγώ δηλαδή προσπαθώ να μην γκρίνω τουλάχιστον ναι. σε δημοσίω. Τώρα σπίτι μου, το σκέφτομαι για το τι κάνει ένα άλλο έχω πάρα πολλά εντάξει. να πω. Οκ. Ναι. Okay. Είμαι επίκη πάντω σε γενικέ γραμμέ, γιατί και εγώ θεωρώ ότι γενικώ σκατά τα κάνω πάρα πολύ συχνά. Οπότε δεν με παίρνει. Ή το διαφορετικό που κατέληξα μια φορά σε, ένα, σε μια συνεδρία με άλλου γονεί. <laughs> Επίσημη συνεδρία, ή <laughs> απλά πίνατε. Όχι, απλά πίναμε ναι. Ευτυχώ ήταν όλοι, δεν υπήρχε κάποιο που. κατέληξε και μια φορά φωνάζοντα. Ωραία, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ισχύει. Ότι α μείνουμε τουλάχιστον σε αυτό. Ισχύει. Ισχύ. Και η αλήθεια είναι ότι Όπω νιώθει, θα βρει και μια θεωρία στο Ιντερνετ για αυτό που νιώθει να την επιτρέψει. <laughs> Εννοείται. <laughs> Εννοείται να συνηγορήσει για να σε κάνει Είναι λίγο μοναδικό αυτό, δηλαδή θα τη βρει. Κοίτα, εγώ πάντω πιστεύω ότι όντω. Ε, καταρχάς, Καταρχά, οι ενοχέ από μόνε του, να, να, το πούμε και αυτό, γιατί εγώ το έχω σκεφτεί πολύ. Είναι ένα πολύ μη παραγωγικό συνέστημα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι σε βοηθά να γίνει και καλύτερο δεν σε κάνουν καλύτερο. Απλά σου δημιουργούν ενοχέ και γίνεσαι όλο και. Θυμώνει τον εαυτό σου, τα βάζει με τον εαυτό σου. Όσο πιο δεν συνείσαι καλά με τον εαυτό σου, τόσο πιο πολύ εκτονώνεσαι στο παιδί. Εγώ το έχω δει πάρα πολύ συχνά να συμβαίνει. Έλεγα και στην στη ψυχολόγο μου μια μέρα ότι διαπιστώνω και με τρομάζει πολύ αυτό. Ότι την ώρα που φωνάζω, που ξέρω ότι δεν πρέπει να φωνάξω. Ναι. Και έχω ξεφύγει και φωνάζω παραπάνω, Αντί η συνειδητοποίηση που εκείνη την ώρα μου έρχεται, εσύ, γιατί φωνάζεις εσύ. τώρα, κάπω ναι, είναι αυτή. Ναι. Αντί να με σταματάει, με κάνει χειρότερη. Ναι. Και τη λέω πώ εξηγείται αυτό. Γιατί νόμιζα ότι είναι μοναδική δική μου περίπτωση, α πούμε. Μου λένε πάρα πολύ συνηθισμένο. Θυμώνει με τον εαυτό σου ναι. και γίνεσαι όλο πιο δηλαδή αυτό κλιμακών. Το γεγονό ότι το συνειδητοποιεί είναι ένα πρώτο βήμα. Κάποιοι δεν το συνειδητοποιούν καν. Οπότε ξέρει. Ε, νομίζω ότι οι ενοχές αυτού του τύπου, οι τύψει, για να το πιο. είναι ακόμη πιο βαρύ το συνέστημα το τύψεων, είναι εντελώ μη παραγωγικό, δεν σε αλλάζει και ταυτόχρονα σε, σου δημιουργεί έτσι μια άσχημη. Θέλω να πω ότι όταν, όταν φέρει αυτό το βάρο των ενοχών, δεν είσαι έτοιμο να ακούσει και το παιδί. Και πραγματικά. το παιδί τι λέει πραγματικά. <laughs> Γιατί Κάνει μια αναγύρω γύρω από το δικό σου θεσμό. Ασχολείσαι με τον εαυτό σου για άλλη μια φορά, καταρχά. Ξεκινήσουμε από αυτό. Και δεύτερον, γίνεσαι όλο και πιο. Ε, Παθαίνει και μια άρνηση. Μάλιστα. Δηλαδή, Δεν δε, δε θα, δε θα νιώσει το παιδί σου την, την άνεση να σου πει. Δεν με ακού. Μου φέρθηκε άσχημα. Μπορεί να γίνει αμυντικό σε αυτό όταν έχει ενοχέ και νιώθει ότι δεν είσαι καλό γονιό, α πούμε. Αν είσαι χαλαρό με αυτό που σου συμβαίνει, ότι ρε παιδιά, εντάξει, κάνω ό,τι μπορώ, θα είσαι πιο ανοιχτό και στο να ακούσει και να νιώσει και το παιδί πιο άνετα, γιατί τώρα εσένα είναι τέσσερα. Τρία. Τρία. Εντάξει, ήδη λένε. Λένε. Και τα παιδιά, αυτό που με έναν τρόπο δημιουργεί περισσότερε τύψει, είναι ότι δεν κρατάνε κακία. Όχι. Δηλαδή, εκείνη την ώρα θα σου πει, θα κλάψει, θα ενοχληθεί. Και θα νομίζω ότι τελείωσε η σχέση σα για πάντα. Θα ξαναμπεί, θα σου ξαναστείλει μήνυμα ποτέ. Τι. Δεν Είναι δραματικό. Πω, έχασα το παιδί, δεν θα μου μιλήσει. τίποτα. Και γυρνά στο κεφάλι σου και ακού πάλι να σου λέει με την ίδια φωνή. Να συνεχίζεται και λε και Πώ το καλά αυτό, ρε παιδί μου. <laughs> ναι, ναι. Οπότε ξέρει. Εκεί σε διαλύει. Εκεί σου λέει, κάτσε τώρα να δει πώ Εκεί σου βάζει τα γυαλιά. <laughs> Δεν σκάει, νιώθει πάλι πολύ λίγο. Ναι, ρε, ναι ρε, 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 παιδί μ. μου. Και όταν νιώθει λίγο, γίνεσαι και λίγο, εγώ θεωρώ. Και πολλές φορές η δική σου ανασφάλεια, εγώ που είμαι και μόνη μου και δεν υπάρχει, ξέρεις, μια μετάθεση. Γιατί κάποιες μετάθεση φορές ο ένα κάνει ναι. τον καλό μπάτσο, ο άλλος κάνει τον κακό μπάτσο, όταν τσαντίζεσαι κάπως φεύγεις από το δωμάτιο και έρχεται ο άλλος και αναλαμβάνει. Ναι. Αν υπάρχει βέβαια ένας ισότιμος γονιός, γιατί και αυτό που μου λένε πολύ συχνά ότι και εσύ, λέω καλά βλέπω και ζευγάρια που είναι δύο και ο ένας, το μεγάλο. ο ένας παλεύει, δεν, ο άλλος δεν υπάρχει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω θα νιώθω χειρότερα. Τουλάχιστον τώρα ξέρω ότι ξέρεις, εδώ είμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε. Νιώ, ναι, το νιώθει λίγο και το νιώθει και το παιδί ότι νιώθει λίγο. Και αυτό δημιουργεί ανασφάλεια. Θα Είσο, θα βάλουμε... Πρέπει να είσαι ο βράχο σου, ο βράχος του ρε παιδί μου. Αυτό εννοώ. Ο βράχο σου. Εδώ θα βάλουμε μια τελεία. Άμα. Οκ. Okay. <laughs> Γιατί πάμε συζητάμε για, για αιώνε. Αιώνε, αιώνε. Μανίνα, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν η δημοσιογράφο Μανίνα Ντάνου. Στον ήχο ο Γιάννη Βασιλιάδη. Ακούτε το Explainer, το podcast του News 24-7, στο Spotify, στα Apple και Google Podcast.